και ωφέλιμα τη ανθρώπη. Ωρα δε συζητήσει και γενεαλογία. Χέρι και μάτα νομικά περίστατο. Τη σύγχαραν ωφελή και μάταιη. Ερετικών άνθρωπων με τα μία και δευτέρα νουθεσία παρέτω. Δώσω ότι εξέστραφε ότι ούτως και αμαρτανιών αυτοκατάκριτος μαρθανέτος αρτέοι μέτεροι καλών έργων προείσταστε εις τας αναγκαίας κρύας την αμοιώσιν άκαρτη. Έγισε το αναγινώσκονται Αλληλουλία Θεία όρθι άκουσομε το Αγίο Ευαγγελίο Κυρέγι Πάση Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομε. Υπέρο Κύριος σε αυτομαθητές, ημίσεστε το άλλας της γης, εάν δε το άλλας μορανθεί, εν τι νιαλιστήσετε, εις ουδέν ισχύει έτη, ημί βληθήν έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων, ημίσεστε το φως του κόσμου, ούδυνατε πόλεις κρυβήνε πάνω όρθε δόμετε σπίτι σημών Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαρία, τα πάντων Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα Θεέ, νυν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου γήκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτε με τους αγιάματα σε πίστη θα μάνουσι την ευλογία σου. Όλοι μαζί. Εν τη γέννηση την παρθενία εφυλάξα εν τη κυρίση των κόσμων που κατέλειπεσε οδόν και μετέστης προς την ζωή με Θεοτόκου και αή Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασία των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, και εσύ του Τιμίων Δόξου Προβή του Προδρόμου και Βατιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων Προβητών Ηλίου και Ελισαίου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων. Αυτό, αγαπητοί αδελφοί, είναι από υλικό που δεν παθαίνει τίποτα. Λέγεται η αλωμάζα, οι ψηφίδες δηλαδή είναι φτιαγμένες από αυτό το υλικό, σαν γυαλί δηλαδή, και βεβαίως έχει και πέτρα και κάποια άλλα υλικά σε διάφορα χρώματα και βεβαίως αυτό που βλέπετε έχει τουλάχιστον 50.000 ψηφίδες επάνω. Όπως καταλαβαίνετε είναι ένα έργο που και να δούλευε 8 ώρες τη μέρα ο πατήρ Μιχαήλ θα ήθελε τουλάχιστον 1-1,5 χρόνο και πολλοί είναι οι καλλιτέχνες άλλωστε δεν αντέχουν να δουλεύουν τόσο πολύ γιατί βάζουν ψυχή πολύ όπως ξέρετε και γι' αυτό θα πρέπει να τους περιμένουμε. Ήρθε λοιπόν η ευλογημένη ώρα, δεν χρειάζεται τζάμι που λέτε, δεν χρειάζεται τίποτα, προσευχές χρειάζεται, η Παναγία μας να την επικαλούμεθα, να μας σκεπάζει όλους, να μας ευλογεί, να αγιάζει το χωριό μας, την πλατεία μας, τη γλώσσα μας, τη σκόπελό μας, την Ελλάδα μας. Και πάλι και πολλά και ευγνωμονούμε, να προσεύχεστε, να μας αξιώσει ο Θεός, όταν έρθει και η μεγάλη δωρεά, να μας φωτίσει εκείνος όλους μαζί, να κάνουμε αυτά που θέλει η Παναγία. Αυτό μας φώτισε τότε και έπρεπε να περιμένουμε 6 χρόνια και 2-3 μήνες για να έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα.
Ο υπομείνας εις τέλος, ούτως οθήσεται. Να είστε ευλογημένοι και καλή Παναγιά. Το Σάββατο σας περιμένω όλους, γιατί ο Δεσπότης μας έχει έκπληξη, σας είπα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, λέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα διαφυλάξε πάντας μας, να ζείτε ο Θεός μαζί σας και η Παναγία. Thank you.